κάτοικοι του νέου προδρόμου, ζώντας αρμονικά, μετέφεραν και διατήρησαν τα ήθη και έθιμα και τον πολιτισμό τους. Αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός, συμβιβασμός. Παράδειγμα, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, έδιναν λύση χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει ποιοι. Αν το πρόβλημα ήταν οικονομικό, πήγαιναν κρυφά, άνοιγαν το παράθυρο του σπιτιού και έριχναν μέσα χρήματα. Αν το πρόβλημα ήταν διατροφής, το πρωί η νοικοκυρά έβλεπε τον φούρνο γεμάτο από φαγητά και φρούτα. Δημιούργησαν, μεγαλούργησαν και διακρίθηκαν επενδύοντας στο εμείς και όχι στο εγώ, κάνοντας πράξη το ισχύς εν τη ενώση. Το μικρό χωριό Νέος Πρόδρομος δεν έχει εμπορικό μεγάλο κέντρο. Για τους επισκέπτες που θα έρθουν εδώ, τους περιμένει μια ζεστή φιλόξενη αγκαλιά, παραδοσιακό καφεδάκι και αν είναι μερικοί μερακλείδες και θέλουν να απολαύσουν ένα ξεχωριστό μεζέ, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν την ταβέρνα Εκείμερος. Καρδιά τα σχίζαντο, την καρδιά τα σχίζαντο. Έχω δυο καρδιάς, έχω δυο καρδιάς. Σε να θα βάλω τα καημούς, σε να θα βάλω τα καημούς. Σ' όλο τα ροφημία, σ' όλο τα ροφημία, σ' όλο τα ροφημία. Το αίμα νερό κι είναι τέλειρο με κύπορ κι είναι ο αδερφό τον αδερφό πάντα παρέλε. Ο αδερφό τον αδερφό πάντα παρέλε. Ζωή με τα ρόδι μοιάζει ένα κλωστόνα. Συμπαρέλες ο παραδόνις εγώ. Ζωή με τα ρόδι μοιάζει ένα κλωστόνα. Συμπαρέλες ο παραδόνις εγώ. We'll be right back.
Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μελέτη Σισμανίδη. Καταρχάς να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε να προβάλλετε κάποιες δραστηριότητες στο Συλλόγο. Είμαστε εδώ η νέα διοίκηση. Στις 8 του Γενάρη είχαμε τις εκλογές και εκλεχτήκαμε αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι για να διοικήσουμε και τα επόμενα 3 χρόνια τον Σύλλογο. Δυναμικά δηλαδή, έτσι, στον αγώνα. Λείπει και η Χριστίνα η Τινελόκουλου, η οποία είναι στον δρόμο, είχε δουλειά, έρχεται και αυτή. Αυτό που προέχει είναι ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεγάλη συμπαράσταση από το χωριό. Είναι ένα χωριό Αμιγές Ποντιακό. Ήρθε εδώ το 1918 ο πρώτος κάτοικος και είναι από τις περιοχές του Κάρς, οι λιγότεροι, και οι περισσότεροι είναι από τις περιοχές της Επτακόμου Σάντας. Νομίζω ότι επιτελούμε όλοι μας με το σεβασμό και την αγάπη που έχουμε για την παράδοσή μας, επιτελούμε το έργο αυτό να αναβιώνουμε και να ανασκαλεύουμε θύμησες, γιατί υπάρχουν εδώ άτομα τα οποία ήρθαν από τις αγαπημένες πατρίδες του Πόντου και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ο διπλός ρόλος που επιτελούμε και θύμησες να ανασκαλεύουμε, αλλά και να μαθαίνουμε στους νεότερους την ιστορία, την παράδοσή μας, τα ήθη και θυμά μας. Είμαστε να θυμούνται λοιπόν οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πράξη το ισχύς εν διανόση, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Θυμούμαστε τα μεγάλα λόγια του Ιπποκράτη που έλεγε «Ο ενασχολήσεις με τα κοινά είναι ευεργέτης». Και γι' αυτό όλοι μαζί επενδύουμε στις λεωφόρους του εμείς και όχι στους σκοτεινούς μονόδρομους του εγώ. Νομίζω ότι οι μικρές κοινωνίες, όταν έχουν τέτοια διοικητικά συμβούλια, έχουν μια μεγάλη περιουσία, γιατί όπως ξέρεις και εσύ Θύμιο, γυρίζεις όλη την Ελλάδα, τέτοια μικρά χωριά, τα οποία δεν έχουν την τύχη να εκπροσωπούνται είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση είτε στο δεύτερο. Όλο το ρόλο το παίζει ένας πολιτιστικός σύλλογος. Εμείς εδώ είμαστε η καλομάνα του χωριού και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι, γιατί όπως βλέπεις όλο το χωριό είναι μαζί μας. Μικροί, μεγάλοι, νέοι. Το βλέπω αυτό, αγκαλιάζει τις προσπάθειές σας όλο το χωριό και μένω στην κουβέντα που λες, αγαπητέ Μελέτη, το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Η μεγάλη περιουσία όχι μόνο των Ποντίων αλλά και όλων των Ελλήνων είναι αυτό. Βοηθάει ο ένας τον άλλον, είστε δεμένοι. Έτσι, έτσι.
και στις προσπάθειες του συλλόγου και στα ήθη και έθιμα είστε όλοι μαζί, έτσι. Και στα δύσκολα μαζί και στα εύκολα μαζί και στις χαρές και στις πίκρες. Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτός είναι νομίζω ο στόχος και η ύπαρξη του συλλόγου, να μπορέσουμε δηλαδή μονιασμένα όλο το χωριό, αυτή η κοινωνία η μικρή που ήρθε όπως είπα το 1918 πρώτος κάτοικος εδώ στο χωριό, να συμβιώνει ειρηνικά, μονιασμένα και αγαπημένα. Φυσικά το απόλυτο δεν μπορούσε να το αγκαλιάσει. Αλλά νομίζω ότι οι προσπάθειές μας... Η προσπάθεια τουλάχιστον να γίνεται και θα αναγνωριστεί. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να πιούμε ένα τσιμπουράκι στην υγειά μας, ό,τι επιθυμείτε, παρέα, ό,τι επιθυμείτε στην υγειά σας, υγεία και πάντα επιτυχίες στο σύλλογό σας. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά, γιατί και όλοι μας ασχολούμαστε με τον πολιτισμό επί πολλά χρόνια. Αυτό που κάνεις όμως εσύ, η προβολή μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι, και από αυτού θα ήθελα να το ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Πουάν, το οποίο μας φιλοξενεί αγόγιστα και αφιλοκερδώς σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι επιτελείς και εσύ και η Βαλεντίνα, η οποία εργάζεται στο γύρο που είναι και ο Ρούλης και όλα τα παιδιά που είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Εμείς θα είμαστε σε κάθε προσπάθειά σας κοντά, αλλά αυτό το έργο που επιτελείτε νομίζω ότι ας το δει η πολιτεία και ας επενδύσει στον πολιτισμό, γιατί η βαριά μας βιομηχανία είναι ο πολιτισμός. Και βλέπουμε με μεγάλη ευκολία πούσα την πολιτεία να δηλώνει παρόν. Αλλά εμείς όμως δεν τα βάζουμε κάτω. Έχουμε ένα στόχο, έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε ένα σχεδιασμό για το σύλλογό μας και λέμε ότι ο πόντος ζει και επιβιώνει. Αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα, θα το ευχηθούμε και εμείς, αλλά με την ευκαιρία αυτή και εγώ ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Γιούρο Πουάν που αγκαλιάζει την παράδοση, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή την εκπομπή μπορώ να πω ότι κανένα κανάλι δεν έδωσε σημασία για τις ρίζες μας και την παράδοση. Ήταν το μοναδικό κανάλι και ευχαριστώ θερμά τον Γιούρο Πουάν αλλά και κυρίως τον κύριο Βασίλη που είναι υπεύθυνος του καναλιού, που πραγματικά αγκάλιασε την εκπομπή όχι μόνο ταξιδεύοντας με το Θήμιο και τον Πόντο. Θα ήθελα όμως να μου πεις, αγαπητέ Μιλέτη, ότι σήμερα γιορτάζουμε εδώ τα 40 χρόνια του συλλόγου σας, την ίδρυση του συλλόγου. Για θύμισε μου, για πες μου. Τα γιορτάσαμε πριν 10-15 μέρες. Σήμερα η εκδήλωση που γίνεται εδώ...